παράξενη ιστορία αληθινή. Η πέτρα του σκανδάλου μια γυναίκα ζουμερή, χωρίς να καταλάβει ακριβώς τι είχε συμβεί. Ρουφούσε ό,τι είχε αποκτήσει στη ζωή. Την έβλεπε με θαυμασμό από μικρό παιδί και την επιθυμούσε σαν την ίδια τη ζωή. Περνούσε από το σπίτι της και πάντα ανελιπώς, στην πόρτα της κρεμόταν ένα κόκκινο φως. Τη γνώρισε για τα καλά απ' τα 18 του, μα πριν να μπουν στο ψητό τον πήρα στο στρατό. Του είχε πει πως αν δεν πάει δεν θα τον παντρευτεί, πως αν τα παρατήσει θα τον εκδικηθεί. Μια γυναίκα πονηρή του καταστρέφει τη ζωή, του καταστρέφει τη ζωή. Μια γυναίκα πονηρή του έκανε μια δίαιτα πολυεξαντλητική, για να αποκτήσει έλεγε μια φόρμα αθλητική. Της πλήρωνε συνέχεια αυτά που του ζητούσε, μα αν ξεχνούσε τίποτα στο δρόμο τον πετούσε. Του χάιδευε τα όνειρα, του άναβε τις νύχτες, αλλά ποτέ δεν άφηνε να κάνουνε τρελίτσες. Έτσι κι αυτός προσπάθησε να πάρει διαζύγιο, ο νόμος όμως έγραφε αυτή πως είχε δίκιο. Και έτσι αναγκάστηκε να ζήσει μια ζωή με μια γυναίκα νεραστή καταπιεστική, που χάνει λάδια και έχει σκουριασμένη την ψυχή. Το όνομά της είναι κρατική μηχανή. Μια γυναίκα πονηρή του καταστρέφει τη ζωή, του καταστρέφει τη ζωή. Μια γυναίκα πονηρή. Μια γυναίκα πονηρή.